Δήλωση. Μοσκοβισή ότι μα στέλνει εντός ευρώ. Σήμερα έχει δήλωση. Λέω, όχι, θέλω, εγώ ρώτησα συγκεκριμένο. Συγκεκριμένο. Έχουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος λέει ότι όταν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι καταστροφή. Γιατί. Θέλω να μου πεις εσύ, ξέρω πώς τα ψηρίζεις τα πράγματα, μία δήλωση αξιωματούχου Ευρωπαίου που έχει πει αυτό. Λοιπόν, Αντώνη, άκουσα. Εσύ το ονομάζεις φόβο. Εμείς το ονομάζουμε αλήθεια και ευθύνη. Και επειδή μου επιτρέπεις να έχω επαφές και δημόσιες και ιδιωτικές με ανθρώπους που λαμβάνουν αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορώ με βεβαιότητα να σου πω κάτι. Ευρώ χωρίς κανόνες δεν υπάρχει. Ένας από τους βασικούς κανόνες, αυτό το διανύει. Βλέπετε, συγγνώμη Μαρία μου, παρακαλώ. Αυτό είναι, και ας έρθει μπροστά, παρακαλώ. Το θυροκολλήθηκε το διάταγμα. Θυροκολλήθηκε λοιπόν το διάταγμα, αλλά είναι μια εκπομπή με αποδείξεις εδώ, γι' αυτό το δείχνουμε κιόλας. Θυροκολλήθηκε λοιπόν στην Βουλή το διάταγμα για τη διαδικασία. Λοιπόν, και το επαναφέρω γιατί το είπα στην αρχή της εκπομπής. Ο κύριος Στόλιος, ο οποίος είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, υψηλό βαθμό στέλεχος, στο Άξιον 24 είπε πεντακάθαρα ότι μπορούμε και να μην πληρώσουμε. Είπε πεντακάθαρα ότι μπορούμε να μην πληρώσουμε ούτε τόκους ούτε χρεολύσια. Και επικαλέστηκε την απόφαση του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία διαβάζω όπως ακριβώς τη διάβασε ο κύριος Στόλιος. Δεσμευόμαστε ότι θα αντιμετωπίσουμε τις ενδεχόμενες απειλές, τους εκβιασμούς των δανειστών, με όλα τα δυνατά όπλα που μπορούμε να επιστρατεύσουμε, ενώ είμαστε έτοιμοι να αναμετρηθούμε με οποιαδήποτε εξέλιξη, βέβαιοι ότι σε κάθε περίπτωση ο ελληνικός λαός θα μας στήριξει. Δύο πράγματα λοιπόν. Πρώτον, ο κύριος Στόλιος βάζει το ζήτημα της τάσης πληρωμών. Ποιος είναι ο κύριος Στόλιος? Ποιος είναι ο κύριος Στόλιος? Και... θα μας εξηγήσει ο κύριος Μιλιάς. Θα σας εξηγήσω, Μιλιάς, αλλά είναι ερμηνεία είναι αυτό. Όχι, που δεν κάνει. Είναι να σας πω εγώ. Είπατε, δεν θα πάνε χρήματα. Ναι, μπορούμε, θα πάνε το πω εγώ. Και εγώ το έχω πει, γι' αυτό θα σας το εξηγήσω. Βεβαίως και το διάβασα. Βεβαίως και το διάβασα. Θέλετε να σας διαβάσω ακριβώς και την αποστροφή? Ρε άσε, δεν θα πληρώσουμε, ρε παιδί μου. Όλα τα έχει. Λοιπόν, ρε άσε, δεν θα πληρώσουμε, ρε παιδί μου. Λοιπόν, κύριε Μιλιά, επειδή έχω διαβάσει και αυτό που γράψετε στα νέα, το οποίο προτείνεται επίσης. Εντάξει. Γιατί ρε, Αντώνη, εντάξει. Δεν είναι ότι η πλειοψηφία είναι. Ρε άσε, ούτε θα είναι στο τιμόνι της οικονομίας. Θα είναι 450 απόψεις, δηλαδή. Να πω κι εγώ. Να κάνουμε γρήγορη την κουβέντα, Μαρία. Να μας απαντήσει πάνω σε αυτό και συνεχίζει. Να μας απαντήσει ο κύριος Μιλιάς. Θα κάνετε στάση πληρωμών, γιατί τη δόση δεν θα την πάρετε και είναι 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Το κατάλαβα, αλλά καταλάβω όταν τελειώσετε. Απάντηση επάνω σε αυτό που είπα. Αν δεν κλείσει η αξιολόγηση, Γιώργο, δεν υπάρχουν λεφτά στο τέλος. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που κυβερνούν έχουν αποφασίσει ότι θα πληρώσουν. Έχουν αποφασίσει ότι θα πληρώσουν. Δηλαδή, ότι θα συνεχίσει το πρόγραμμα όπως έχει. Επομένως, θα τα παίρνουν από αυτούς που δεν έχουν. Θα τα παίρνουν από τα σπίτια μας κτλ. Εμείς λέμε ότι μπορεί και να μην πληρώσουμε. Μπορεί και να μην πληρώσουμε, διότι θα διαπραγματευτούμε και θα πούμε αυτό το πρόγραμμα δεν είναι βιώσιμο. Μπορεί και να πληρώσετε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα σύστημα ενοποιημένο. Κανείς δεν έχει συμφέρον να δημιουργήσει κρίση. Αλλά έτσι όπως το λέτε, τι λέτε? Κανείς δεν έχει συμφέρον. Κυρία Σπυράκη, ένα λεπτό. Κυρία Σπυράκη, ένα λεπτό. Να ρωτάω και το δημοσιογράφο. Είπατε μπορεί και να μην πληρώσετε. Άρα μπορεί και να πληρώσετε. Όχι, είπα. Όχι, αυτό είπατε. Εμείς θα ξεκινήσουμε. Μπορεί και να μην πληρώσουμε. Υπάρχουν άρα μπορεί και να πληρώσουμε. Υπάρχουν... αυτό είπατε. Ναι. Μπορεί να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές λύσεις. Υπάρχουν. Ναι. Μία από τις τεχνικές λύσεις είναι ότι κάποιος άλλος αναλαμβάνει ένα συγκεκριμένο κόστος. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό, να αναλάβει το κόστος, είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν είναι. Το έχετε συμφωνήσει με τον Τράπεζα. Γι' αυτό, κυρία Σπυράκη, μιλάω για ένα swap. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αναλάβει. Πολλά πράγματα γίνονται για πρώτη φορά. Μα θυμάστε που λέγατε no bailout clause. Δεν υπάρχει ρήτρα διάσωσης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Υπήρχε και έγιναν διασώσεις. Υπάρχει πιθανότητα να κάνετε στάση πληρωμών. Υπάρχει βεβαιότητα ότι θα έχουμε συμφωνία και θα πάψουμε αυτή την αιμορραγία. Αυτό υπάρχει. Συμφωνία. Και επομένως μπορεί και να μην πληρώσουμε, και είμαστε σίγουροι ότι εκεί θα είναι. Πριν ερώτηση, όχι, να μην κάνω εγώ. Πώς θα το κάνετε, είναι τόσο επικίνδυνες αυτές οι βεβαιότητες. Θα έδωσε ένα τάκι για ερώτηση στον κύριο Μιλιό. Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει, δεν πάει άλλο. Όλες οι χώρες, πάρα πολλές χώρες έχουν πρόβλημα χρέους. Η Ιταλία έχει 2,1%. Ιστορικό χαμηλό είναι τώρα το επιτόκιο της Ιταλίας. Γιατί ξέρετε, η Ιταλία όταν παρακαλώ, παρακαλώ. Είναι αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία. Θα σας κόψουν τη χρηματοδότηση και τα λοιπά. Θα δείτε που θα πάει το σπρέντ της Ιταλίας. Θα ήθελα λίγο να αντιληφθείτε γιατί σας κόβω.
Στην τηλεφωνική γραμμή είναι η κυρία